Σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είχε προαναγγείλει το Φεβρουάριο, παρά την τραπεζική καταιγίδα που μένεται σε Ευρώπη και Αμερική και τις φωνές για φρένο των αυξήσεων. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points, in line with our determination to ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΟΤΟΥ εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, λέγοντας πως η σημερινή κρίση δεν είναι ίδια με το 2008 και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι πολύ διαφορετικό και επαρκώς θωρακισμένο. We are monitoring the particular situation and we are monitoring the market tensions and we stand ready to respond with all the tools that we have. The situation of the European banks, they are resilient. Capital is much higher than it was 10-15 years ago before the global financial crisis. Οι αγορές σήμερα επέστρεψαν σε θετικό έδαφος μετά το χθεσινό αιματοκύλισμα, καθώς ελβετικός τραπεζικός κολοσσός Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Η κρίση της Credit Suisse είναι μια ώρα Lehman για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει και πολύ μεγάλη για να σωθεί. Δεν είναι καν σαφές ποιες είναι οι ακριβείς ζημιές της σε τίτλους, αλλά και περιουσιακά στοιχεία. Η Credit Suisse των 530 δις ελβετικών φράγκων δεν είναι μια περιφερειακή τράπεζα όπως η Silicon Valley Bank, αλλά ένα συστημικός κίνδυνος στην καρδιά της Ευρώπης. Και ένα παγκόσμιο πρόβλημα. I think this is the tip of the iceberg. I think there's a lot more consolidation, a lot more pain yet to come. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας άνοιξε χθες ομπρέλα προστασίας ύψους 50 δις ελβετικών φράγκων στην Credit Suisse για να αποτρέψει την άτακτη κατάρρευση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας και μίας από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Σήμερα η χώρα μας είναι στην άλλη άκρη, στην άλλη πλευρά. Είναι στις ασφαλείς χώρες. Αν ήμασταν ακόμα σήμερα στο 2019, πόσο μάλλον στο 2015, θα ήμασταν και εμείς στο κέντρο της προσοχής των επενδυτών. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μεριμνά για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Credit Suisse είχε ανακοινώσει ζημιές ρεκόρ πάνω από 7 δις ελβετικά φράγκα, τις μεγαλύτερες από την κρίση του 2008.